Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών, τον επιούσιον, δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών, και μη εις ανάγκης ημάς, σπήρας ημών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα, Πατρός και το Υιό και το Αγίο Πνεύματος μην και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειώμεσα στον πεπαιδημένων, αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου σώτερ ανάπαυσο. Μην και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν ημών. Ο Θεός το βλέπατε και πάστερ πως το θέλω να καταπατήσει το παιδιά μου να καταργήσει και πρώτα τον περισσότερο. Αυτός πήγε να άποψε με τα ψυχάς, το εγκυμένο τους των θεσών των επιεκτελέστηκα τύπων των σαφιονικών. Έτω πατηρά εν το, που βλέπω εν κόπορα ψυξοσέντα, πέτρα ότι λυγείς και τραγμός. Πάνα μάρτυμα του πραστού, που φαίνει λόγω γέργου η διανία. Ως αγαθός και την άνθρωπος Θεός συγχώρησε, ούτε και έστεινε άνθρωπο που ζήστη και ούτε αμαρτήσει. Σίγουρα μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει και ο σύστηκες του στον αιώνα. Και ο νόμος σου αλήθεια, ότι σε η ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση, το εγκυμένο δούλο σου, τώρα η μνήση των αστυνομικών, των πεσών των εντυεκτελές, του τρέξου νέκρος, θάνατο βασιλεύτου και αναστάσει του νεκρών, Χριστός ο Λεκτιμαστός, μόνος του Αγίου Παναθάντου και παραμόμου η πίστη του Μητρός. Την Αγία Δόξα μου τώρα να βρω, άμεσα, και έχω του Αγίου και δικαίου φίλας του Λεζάρου, τώρα ημέρα και πάνω του Αγίου, τα ψυχά στην εξημών με τα στάντου του φίλου αυτού εστιάζει και τον τάξε από τους Αβραάμ να πάψε και με τα δικαίων συναρτημίσε ημάς δε ρεείς και σώσε ως αγαπώς και την άνθρωπο σε αιωνία η μόνη μνήμη αξιονακάριστη και έμιστε αδερφή ημών αιωνία η μνήμη αιωνία η μνήμη Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ορθώς αναπαύσει τους εγκυημένους αδελφούς μας, τους αστυνομικούς. Γιατί ο πόλεμος τελείωσε, γίνεται πόλεμο εκτός της Ελλάδος, αλλά στην Ελλάδα τελείωσε ο πόλεμος, αλλά συνεχίζεται. Είναι ο πόλεμος των πόλεων και θέλω να παρακαλέσω τον Θεό, τον παρακαλέσαμε, να αναπαύσει τις ψυχές και να δίνει δύναμη σε εσάς το έργο σας, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο για την προάσπιση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της ευημαγίας των πολιτών. Να είστε καλά και εσείς. Σεβασμιότατε, κύριε Διευθυντά, κύριε Δήμαρχε, κύριε συνάδελφε, καλώς ήρθατε. Το Α-Ψυχοσάββατο κάθε έτος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης των θανάτων εν ώρα υπηρεσίας αστυνομικών. Έτσι και εμείς, σαν πρωτοβάθμιο σωματείο, τελούμε το μνημόσυνο στην υπηρεσία μας για τους νεκρούς συναδέλφους μας. Εδώ έχει κατασκευαστεί ένα μνημείο απ' έξω, στη μνήμη των πεσών των συναδέλφων μας, το οποίο φτιάχτηκε με χρήματα από τους συναδέλφους του αστυνομικού τμήματος και του τμήματος τροχέας. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι να αποδώσουμε ελάχιστο φόρο τιμής και να είναι αιωνία του συμνήμη στους συναδέρφους μας και να τους θυμόμαστε για πάντα. Και οι δύο υπηρεσίες, και η Ναύπακτος και το Μεσολόγγι, αλλά και οι ευρύτερες υπηρεσίες όλης της Διεύθυνσης, έχουμε νεκρούς συναδέρφους μας εν ώρα υπηρεσίας. Όλοι μας θα θέλαμε να είναι οι τελευταίοι, χρειάζεται προσοχή, αλλά εμείς στο έργο μας είμαστε ακάθετοι. Δεν διστάζουμε, το ξανά έχουμε πει, δεν διστάζουμε ποτέ. Θέλουμε τον κύριο Δήμαρχο να κάνει ένα χαιρετισμό.
Ο βαθμός πολιτισμού μιας κοινωνίας φαίνεται με τον τρόπο που τιμά τους ήρωές της. Γι' αυτό συγχαίρω τους υπεύθυνους της αστυνομίας για αυτή τη σεμνή τελετή που σκοπό έχει κατά κάποιο τρόπο να επιβραβεύσει αυτούς που έπεσαν για το ιερό τους καθήκον. Ας είναι η αιωνία η μνήμη τους. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, γιατί έχουμε και πολίτες προσκεκλημένους σήμερα σε αυτή τη μικρή τελετή, κύριε αξιωματική, κύριε συνάδελφε, σήμερα βρεθήκαμε εδώ στο Μνημείο Πεσόντων Αστυνομικών για να αποτίσουμε χώρο τιμής στους συναδέλφους μας που έπεσαν στην ώρα του καθήκοντος τα τελευταία χρόνια και να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι το αστυνομικό έργο, το αστυνομικό λειτουργήμα είναι και σοβαρό και επικίνδυνο και με αυτό το, έτσι το βλέπουμε εμείς και έτσι διαγωνούμε σεβασμιότατα. Είμαστε εδώ για να υποκριθούμε στους ήρωες πεσόδες αστυνομικούς με ευγνωμοσύνη και με ευλάβεια για τη θυσία τους και να πούμε στους πολίτες ότι να προσβλέπουν στην αστυνομία γιατί το αγαθό της ασφάλειας το προσφέρουμε από ψυχής, από καρδιάς. Η μνήμη των νεκρών θα ήθελα να μας, σαν ευχή, να μας συνοδεύει και να μας καθοδηγεί στα βήματά μας. Αιωνία τους μνήμη. Και σε αδέλφους σας, οι οποίοι έπαιξαν μεγάλο ρόλο και κατά τη διάρκεια που ζούσαν, αλλά και κατά τη διάρκεια που έπεσαν την ώρα του καθήκοντός τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και χάρηκα πολύ που εμείς θα παραμείνουμε σταθεροί, δεν φοβόμαστε, γιατί και εμείς στην Εκκλησία μιλάμε για να μην φοβάται ο άνθρωπος το θάνατο. Η αφοβία του θανάτου είναι μεγάλο προσόν, μεγάλο προτέρημα. Και εσείς δεν φοβάστε, πραγματικά το βλέπω. Το βλέπω ότι κινείστε σε επικίνδυνες περιοχές, νύχτα, το βράδυ, δεν ξέρετε, σταματάτε ένα αυτοκίνητο, δεν ξέρετε τι θα σας συμβεί. Είστε πάντοτε μπροστά στο θάνατο, παλεύετε με το θάνατο. Παλεύετε συνεχώς με το θάνατο, χάρη της κοινωνίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έργο το οποίο επιτελείτε και εύχομαι ο Θεός να σας δίνει δύναμη και εσάς και στις οικογένειές σας. Και χάρηκα που ήρθα στην κοπή της πίτας και του χορού που κάνατε. Όχι, δεν ήταν συμπόσιο, ήταν γιατί σας είδα χαρούμενος και έτσι πάντα να είστε χαρούμενοι στη ζωή σας. Να είστε χαρούμενοι.